Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έως και διπλάσιες προμήθειες θα πληρώνουν οι Έλληνες για αναλήψη μετρητών από ATM άλλης τράπεζας από τα μέσα Ιουλίου, καθώς οι τράπεζες πάνε τις διμερείς συμφωνίες της Δίας που κρατούσαν χαμηλά τις χρεώσεις. Η νέα τιμολογία και η πολιτική των ελληνικών τραπεζών λοιπόν έρχεται να εξομοιώσει τις χρεώσεις που επιβαρύνονται οι κάτοχοι ελληνικών καρτών με αυτές που καταβάλουν από πέρσι το καλοκαίρι τουρίστες, αλλά και όσοι χρησιμοποιούν κάρτες ξένων τραπεζών. Οι χρεώσεις αυτές ανέρχονται σε 2 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, σε 2,5 ευρώ για την Alpha Bank και την Eurobank και σε 3 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί ως σήμερα στο TaxisNet, ενώ έχουν εκδοθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια εκαθαριστικά. Ο αυξημένος αριθμός των εκαθαριστικών έναντι του αριθμού των δηλώσεων οφείλεται στο ότι πολλοί σύζυγοι επέλεξαν να έχουν φέτος διαφορετικό εκαθαριστικό και όχι κοινό. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων από την εκαθάριση των δηλώσεων δείχνουν πως τα χρεωστικά εκαθαριστικά θα βαρύνουν για ακόμη μια χρονιά τα γνωστά υποζύγια, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους δηλαδή, που θα βρεθούν για ακόμη μια χρονιά αντιμέτωποι με μεγάλες επιβαρύνσεις. Μικρές ή και μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν στο μισθό τους και μάλιστα αναδρομικά περίπου 15.000 εργαζόμενοι από την επέκταση 4 κλαδικών συμβάσεων από τους χώρους του τουρισμού και της ναυτιλίας. Χθες, ο Υπουργός Εργασίας Εφιαχτσιόγλου υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις, με τις οποίες καθίστανται γενικώς υποχρεωτικές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας, των εργαζομένων στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας, των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και μέσα 848,73 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,71% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.